Κύριε Κωνσταντοπούλου, το τελευταίο διάστημα έχετε χρησιμοποιήσει βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη Τσίπρα. Τον έχετε παραλληλήσει με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Έχετε μιλήσει για εσχάτη προδοσία, για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Βαρύτατοι χαρακτηρισμοί για έναν άνθρωπο που εκτός από τους κοινούς αγώνες σας συνέδεε και προσωπική φιλία. Κυρία Σαράφογλου, καταρχάς ελπίζω το γεγονός ότι με έχετε σε άλλο χώρο να μην σηματοδοτεί ότι υπάρχει κάποιος φόβος εκεί στους συμμετέχοντες στο δελτίο. Είναι καθαρά τεχνικής φύσεως η λόγη, άλλωστε μπορώ να πω και κάτι αν μου επιτρέπετε. Φόβος να υπάρχει γιατί εδώ σας καλέσαμε για να συζητήσουμε απόψε. Χαίρομαι. Δεν θέλω να πάρει διαστάσεις αντιπαράθεσης ή μονομαχίας η απόψινή συζήτηση, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Όχι, αρκεί να λέμε την αλήθεια και να μην λέμε παραμύθια στον ελληνικό λαό από αυτά που συνήθως ακούει από το δελτίο σας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, παραμύθια δεν ακούει από το δελτίο μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε φορά που εδώ καλούνται πολιτικοί, ρωτούνται για όλα, δεν κρύβουμε τίποτα, δεν λέμε καθόλου παραμύθια. Εγώ θα είμαι εμείς στη περιμένουμε να ακούσουμε να τι έχετε να πείτε εσείς. Για όλα. Εσείς ξεκινάτε θα είμαι αυτή στη διάθεσή σας να σας απαντήσω για όλα, αλλά τα παραμύθια τα έχουν δει οι πολίτες και από τις ομολογίες του κυρίου Πρετεντέρη. Κύριε Πρετεντέρη, ακούσατε για παραμύθια και βλέπω ότι μοιαστήκατε. Δεν θυμάμαι το δελτίο μας να είπε ότι θα πάρει 10% μισθό οι συνταξιούχοι, συνταγωγή σύνταξη. Θυμάται όλος ο κόσμος εσάς, κύριε Πρετεντέρη, να διαβεβαιώνετε ότι το χρέος είναι βιώσιμο και εν συνεχεία να ομολογείτε ότι λέγατε ψέματα στους πολίτες. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θέλω να πάρει διαστάσεις μονομαχίες για απόψινή συζήτηση. Εδώ είμαστε μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, Νίκο, και νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι εκπροσωπείτε, τι πρεσβεύετε για να αποφασίσει εάν θα ψηφίσει τη Λαϊκή Ενότητα και εσάς. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν εσείς. Αφήστε με να διατυπώσω το ερώτημά μου. Θα έχετε άπειρο το χρόνο πιστέψτε με να το ερώτημά σας και δεν με αφήνετε αυτή τη στιγμή να διατυπώσω μία φράση. Ήθελα να ρωτήσω αν παρά την οξύτητα των εκφράσεών σας για τον Αλέξη Τσίπρα, κατά βάθος υπάρχει ένα παράπονο, αν νιώθετε προδομένοι δηλαδή. Κυρία Σαράφογλου, αφού ολοκληρώσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι δηλαδή ο ελληνικός λαός θυμάται και τον κύριο Πρετεντέρη να τον κοροϊδεύει λέγοντάς του ότι το χρέος είναι βιώσιμο το 2010-2011. Κύριε Κωνσταντοπούλου, και λέτε εσάς ψέματα. Να λέτε, κύριε Κωνσταντοπούλου, και εσάς να λέτε ψέματα. Στα ψέματα είστε ειδικοί λέτε και ψέματα, σε αυτό το δελτίο ειδικά λέτε είστε ειδικοί στην προπαγάνδα. Εσείς διαβεβαιώσατε ότι θα σκίσετε εσείς το μνημόνιο. Εσείς έχετε γράψει και βιβλίο. Το σκίσετε το μνημόνιο. Διαβάστε κύριε τώρα κάτι να μάθετε πέντε πράγματα. Διαβάστε τα να μάθετε και πέντε πράγματα. Δεν θα σας δώσω και πνευματικά δικαιώματα. Το σκίσατε το μνημόνιο. Τώρα μιλούσα με ένα άρθρο κυρία... και ένα νόμο που καταργήσατε. Κύριε Πρετεντέρη, εγώ έχω υπάρξει απολύτως συνεπής και όλοι οι βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας υπάρξει απολύτως συνεπής σε όλα όσα είπαμε προεκλογικά. Πάμε στη συζήτηση. Όσο δε με ρωτάτε για το τι έκανα, ξέρετε πολύ καλά ότι ίδρυσα την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που τόσο σας ενόχλησε και τόσο τη συκοφαντήσατε. Ακριβώς διότι κατέληξε, βεβαίως, εκτός αν γράφουν άλλοι τα άρθρα σας για εσάς και δεν ξέρετε τι υπογράφετε. Εγώ τα έγραφα. Γιατί κάποια στιγμή και άρθρα δικά σας δημοσιεύονταν στην Κύπρο με άλλο όνομα. Ή δεν το ξέρετε. Αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Πρετεντέρη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ιδρύθηκε η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που τη συκοφαντήσατε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή η Επιτροπή έχει δημιουργήσει εργαλεία για τον ελληνικό λαό για την αποκήρυξη και διαγραφή του χρέους, κάτι που δεν θέλετε. Γι' αυτό και μιλάγατε για βιωσιμότητα του χρέους. Και ο κύριος Μάρτας, υπουργός της κυβέρνησης που υποστηρίζατε, είπε ότι ήταν άνευ σημασίας η Επιτροπή. Ότι δημιουργήθηκε η Επιτροπή της κυβέρνησης, την οποία υποστηρίζατε. Γιατί ο υπουργός της κυβέρνησης, την οποία υποστηρίζατε. Κύριε Πρετεντέρη, είναι σαφές ότι μας κάνετε αντιπολίτευση, αλλά συγκρατηθείτε λίγο, μπείτε στο ρόλο του δημοσιογράφου. Δεν είστε κυβέρνηση για να κάνετε αντιπολίτευση. Σε αυτά που με ρωτάτε, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες. Εγώ εξάλλου δεν συνηθίζω να έρχομαι στο δελτίο σας, οπότε μην δείχνετε τόσο. Δεν είστε κυβέρνηση για να σας κάνω αντιπολίτευση. Είστε μία βουλευτή. Κάνετε αντιπολίτευση εκεί όπου θεωρείτε ότι υπάρχουν φωνές από τις οποίες η μηδιακή προπαγάνδα κινδυνεύει. Και για την κυρία Σαράφογλου. Αν μου επιτρέπετε μία παρέμβαση. Κυρία Σαράφογλου, θα περίμενα να έχει υπάρξει μία αυτοκριτική, ας πούμε, για το φοβερό παραμύθι που εξτομίσατε. Σε μένα μιλάτε. Ναι.
ότι οι περισσότερες κοινωνικές δυνάμεις είναι υπέρ λοιπόν, του ΝΕ. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντοπούλου, επειδή δεν το συνηθίζετε, αφήστε με να μιλήσω, επειδή αυτή τη στιγμή μου απευθύνεστε προσωπικά. Του ελληνικού ακούστε λαού, με, κύριε Κωνσταντοπούλου. Που με ηχηρό τρόπο πρώτον, δεν εξέφρασα προσωπική άποψη. Και επειδή. Ποιανού την άποψη εκφέρατε. Οφείλω να σας πληροφορήσω λοιπόν, γιατί δεν σας έχουν ενημερώσει κανονικά, κύριε Κωνσταντοπούλου. Ότι ο κύριος Γρηγοριάδης ενοχλήθηκε επειδή στο δελτίο μας είχαμε φιλοξενήσει εκπροσώπους αγροτών, εκπαιδευτικών, μηχανικών, δικηγόρων. Και όλοι είχαν τοποθετηθεί υπέρ του ναι. Επίσης, πρέπει τυχαίως, να σας πω... Όλος τυχαίως οι εκπρόσωποι, δηλαδή τους οποίους προσκαλούσατε... Ο κύριος Γρηγοριάδης είπε υπέρ του όχι, του δόθηκε βήμα... Αφήστε με να σας απαντήσω. Όλος τυχαίως εκπροσωπούσαν τη μειοψηφία, την οποία εκπροσωπεί και η ολιγαρχία... Η οποία νέμεται και σας υπενθυμίζω λοιπόν, γιατί μάλλον το έχετε ξεχάσει, ότι ο κύριος Γρηγοριάδης εδώ πέρα ήταν καλεσμένος για να τοποθετηθεί υπέρ του όχι. Επειδή προφανώς στερεί το επιχειρημάτων, άρχισε να εκτοξεύει κατηγορίες. Εμείς τον καλέσαμε εδώ να αναπτύξει τα επιχειρήματά του υπέρ του όχι και εκείνος άρχισε να αποκαλεί εμένα Χούντα και το κανάλι στο οποίο εργάζομαι. Στο κανάλι από το οποίο συντηρούνταν 15 χρόνια, κυρία Κωνσταντοπούλου, και τότε δεν το αποκαλούσε καθόλου Χούντα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, τους εργαζόμενους. Και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, να πετάτε λάσπη στον ανεμιστήρα και αποσπασματικά να χρησιμοποιείτε φράσεις σαν. Η λάσπη καταρχάς είναι δική σας ειδικότητα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, με συγχωρείς για να εδώ, με συγχωρείς Νίκο και να ολοκληρώσει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς δεν στερείστε επιχειρημάτων. Δεν είστε σαν τον κύριο Γρηγοριάδη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα δικά σας επιχειρήματα και όχι να χρησιμοποιείτε αποσπασματικά φράσεις προκειμένου να ρίξετε λάσπη στον ανεμιστήρα. Νομίζω δε ότι το 62% του ελληνικού λαού, κύριε Βαγγελάτο, μισό λεπτό, να κάνετε μια φράση. Επειδή έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις. Γιατί μαζί, έχετε τέτοιο πανικό. Ξέρω ότι έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, αλλά μην πανικοβάλλεστε κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι, να ολοκληρώσω μια φράση, γιατί είστε τρεις, είστε και σε διαφορετικό χώρο. Εγώ προσπαθώ να σας ακούσω. Για τεχνικό λόγο, κύριε Κωνσταντοπούλου. Είμαι σίγουρη. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ μας αποδίδεται πράγματα που δεν έχουμε πει. Επειδή αποσπασματικά αναπαρήχθησαν έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ας κάνουμε μια πολιτική κουβέντα με τις ενστάσεις σας και είναι απολύτως. Λογικό, αν έχετε τέτοιες να τις καταθέσετε, ας συζητήσουμε πολιτικά. Θα πρότεινα. Μακάρι να συζητήσουμε πολιτικά. Προσωπικές, έχω να δω πολιτική συζήτηση. Προσωπικές αντεκλήσεις. Προσωπικές αντεκλήσεις να τις αφήσουμε στην άκρη. Ο καθένας μας από εμάς εδώ βάζει ερωτήματα και εσείς λέτε αυτό που θέλετε. Είναι μια ζωντανή κουβέντα. Πολύ είμαστε ωραία. Όλοι εδώ, δημοσιογράφοι. Μπορεί να έχετε διαφωνίες. Εντάξει, ακούστε. Αλλά πάμε να το κάνουμε πιο. Ειδικά για τον κύριο Πρετεντέρη, θα μου επιτρέψετε να μην αποδέχομαι το χαρακτηρισμό δημοσιογράφος. Ο κύριος Πρετεντέρης είναι υπάλληλος και έχει αποδείξει ότι είναι άξιος υπάλληλος του αφεντικού. Κύριε Κωνσταντοπούλου, εμείς σας καλέσαμε για να ακούσουμε εδώ τα επιχειρήματά σας και όχι για να μας εκτοξεύετε. Μαρία, μπορώ να μιλήσω. Νόμιζα ότι με καλέσατε για να μου απευθύνετε την πρώτη ερώτηση που διατυπώσατε και η οποία περιέχει 15 ψέματα. Το αν είναι η πρώτη σας ερώτηση, κυρία Σαράφα, αν είναι κάποιος δημοσιογράφος ή όχι, ψέματα. Κύριε Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη μου ερώτηση είναι κυρία... 15 ψέματα. Μαρία, σε παρακαλώ. 15 ψέματα. Σε αυτόν τον τόπο ακόμα, το ποιος είναι δημοσιογράφος ή όχι, δεν αποφαίνεται μία πολιτικός. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και ευτυχώς δεν αποφαίνεται και ο ίδιος ο αυτοαποκαλούμενος δημοσιογράφος. Ευτυχώς η ελληνική κοινωνία έχει αντλήσει τα συμπεράσματά της. Για εσάς, για τον βίο και την πολιτεία σας και για αυτά τα οποία δημοκρατία που έχουμε, κύριε Κωνσταντοπούλου, ο καθένας δημιουργείται να δημιουργεί τις εντυπώσεις που θέλει, δικαιούται να δημιουργεί εντυπώσεις και να κρίνεται από το κοινό. Φυσικά. Από τους πολίτες. Φυσικά. Επειδή εδώ εκπροσωπείται μόνο τον εαυτό σας, από ό,τι ξέρω, δεν είστε η φωνή του λαού. Σας παρακαλώ πάρα με πολύ. Με καλέσατε ω εκπροσωπούσα τον εαυτό μου. Ως υποψηφία βουλευτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Η άποψη σας για μένα είναι μου είναι δευτερεύουσα. Θέλετε να ακούσετε τις απόψεις μου, αλλά αν έχετε κάτι να πείτε για τις εκλογές. Σας είναι δευτερεύουσα. Ακούστε, κύριε Πρετεντέρη. Επειδή από τα μέσα ιδιοκτησίας του κυρίου Ψυχάρη και του κυρίου Μπόμπολα έχουμε διαβάσει τις δικές σας τοποθετήσεις, οι οποίες δεν είναι δημοσιογραφικές, είναι προς την κατεύθυνση της παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Και επειδή εσείς προσωπικά έχετε ευθύνη, θα σας πω και για τις εκλογές. Πέστε μας λοιπόν για αυτές, αφήστε τα υπόλοιπα. Εσείς προσωπικά έχετε ευθύνη για την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, γιατί λέγατε
είδατε ότι το χρέος είναι βιώσιμο ακριβώς στο χρόνο κατά τον οποίο και οι δανειστές γνώριζαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, εσείς αναλάβατε αυτή την προπαγάνδα, αναλάβατε να φορτώσετε στον ελληνικό λαό σε συνεργασία αυτά με εκείνους οι οποίοι απεργάστηκαν τα μνημόνια. Είναι ωραία πράγματα. Ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος. Είναι ωραία πράγματα της προσωπικής επινόησης. Γιατί διακόπτεται. Θα τα λύσουμε τις προσωπικές επινόησεις. Γιατί διακόπτεται. Θέλετε να μιλήσουμε για τις εκλογές, κύριε Κωνσταντοπούλου. Αλλιώς θα μου κλείσετε το μικρόφωνο. Ούτε καθόλου. Πολύ ωραία. Σας φέραμε τις εκλογές. Αν δεν σας ενδιαφέρει τις εκλογές, θα κλείσουμε το μικρόφωνο. Να κάνω μία προσπάθεια ακόμα. Προσπαθώ, κυρία Σαράφογλου, να ολοκληρώσω μία φράση. Κυρία εν μέσω διακοπών. Να μου επιτρέψετε μία κουβέντα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχετε κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, σκεφτείτε ένα. Το κύριε Βαγγελάτε, να πω μια κουβέντα. Αν θέλετε, να πείτε μια κουβέντα. Μια κουβέντα αλλά να την ολοκληρώσω. Η ερώτηση και, την και οποία μου έκανε μετά η κυρία Σαράφογλου, που είχε 10 ψέματα. Να πω μια κουβέντα. 10 ψέματα αναφέρονται στην κυρία Σαράφογλου. Μαρία, σε παρακαλώ. Σε εσένα δεν είπε η κυρία Παπαδόπουλο. Μια κουβέντα. Στη συνέντευξη την οποία μου έχετε πάρει εσείς, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι φράσεις που δημοσιεύονται δεν είναι αυτές που έχω πει. Άρα είναι ευθύνη σας το γεγονός ότι από την Παρασκευή μέχρι σήμερα άλλα πράγματα δημοσιεύονται και άλλα πράγματα έχω η πει. Η ευθύνη μου αφορά τη δική μου, τα δικά φυσικά μου λόγια. Αλλά όταν γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει παραποιημένη την τοποθέτηση ενός προσώπου, ναι, και η τοποθέτηση είναι σε μία συνέντευξη που μου έχετε πάρει εσείς. Βεβαίως. Άρα γνωρίζετε ότι είναι παραποιημένη η τοποθέτηση. Και επιτρέπετε η συνέντευξη αυτή να ξεκινάει με παραποιημένη, ναι, τοποθέτηση. Να σας πω κάτι. Έχετε και εσείς ευθύνη. Λοιπόν, ακούστε δύο πράγματα που θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα. Να ακούσουμε. Άλλωστε, εδώ έχω έρθει. Τώρα θα μου αφήσετε όμως να μιλήσω, γιατί, έχει ένα νόημα να κάνουμε ένα διάλογο. Είστε εδώ προσκεκλημένοι του τηλεοπτικού σταθμού, ζωντανά, ακριβώς για να πείτε ό,τι θέλετε, να ερωτήσουμε και εσείς να απαντήσετε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα και αυτό δείχνει πρόθεση. Έχετε ενστάσεις, τις καταθέτετε. Δημόσιος είναι ο διάλογος, καλά κάνετε να τα συζητήσουμε όλα. Το άλλο που θέλω να σας πω, που ήθελα από πριν και μετά θα έρθω και στη συνέντευξή σας. Όντως, μάλλον να πω αυτό, μιλώντας στα παραπολιτικά την προηγούμενη Παρασκευή, είπατε ότι υπάρχουν μέθοδοι που θυμίζουν. Επιλέξει, θυμάμαι τη φράση σας, και έτσι ήταν διατυπωμένη. Όχι, δεν είπα. Αυτό θα σας πω ακριβώς τι είπα. Να το διαβάσετε το νόημα, το νόημα. Κύριε, νομίζω το αποδείχνω. Ένα ακόμα τελευταίο. Ως άλλος προκλήθηκε από την παραποίηση. Ένα ακόμα τελευταίο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ελάτε. Για να κάνουμε την κουβέντα πιο πολιτική και να ξεφύγουμε από την προσωπική αντιπαράθεση. Επιτρέψτε μου. Αυτό το οποίο είπατε για το χρέος, θέλω να σας πω και νομίζω ότι εκεί έχει νόημα να συζητήσουμε ότι είναι κάτι που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ το υπέγραψε. Δηλαδή, στο τρίτο μνημόνιο υπάρχει η αναγνώριση του χρέους της χώρας και η αποδοχή του, όχι από δημοσιογράφους, κανάλια, sites, ραδιόφωνα, ό,τι θέλετε. Όχι ότι είναι. Γιατί αυτά, ό,τι και αν πούν, ακούστε με λίγο, ό,τι και αν πούν, είναι ευθύνη τους και φέρουν το βάρος της απόδειξης των λεγόμενων τους. Όταν όμως ένας πρωθυπουργός εκλεγμένος νομίμως υπογράφει, τότε το βάρος το φέρει η χώρα. Αυτό όλο λοιπόν για το χρέος που λέτε, που είναι η άποψή σας, που το παλέψατε κυρία Κωνσταντοπούλου, σας το αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι έτσι. Αυτό όμως πήγε η κυβέρνηση, στην οποία ήσασταν μέλος όχι της κυβέρνησης, το κόμμα που τη στήριζε ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό, και το υπέγραψε. Να συζητήσουμε λοιπόν γιατί έγινε αυτό, ενώ εσείς εκείνη την περίοδο στη Βουλή είχατε την Επιτροπή. Δώστε μας μια απάντηση λοιπόν, σε αυτό. Πρώτον, να ξεκινήσω από τη φράση σας ότι είμαι προσκεκλημένη του τηλεοπτικού σταθμού. Να μια εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοτηλεοπτικού σήματος νέμονται 5 συγκεκριμένες, 6 συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δεν σημαίνει ότι τους ανήκει αυτό το οποίο αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι η εκπομπή ακριβώς του τηλεοπτικού σήματος. Και γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί τα έχω πει δημόσια κατ' επανάληψη, ότι είναι ένα σκάνδαλο ο τρόπος με τον οποίο παρανόμως αυτά τα 6 πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια λειτουργούν εκ νόμω σε όλο αυτό το διάστημα, βομβαρδίζουν τους πολίτες με παραπληροφόρηση και τελικά, κατά την άποψή μου, κύριε Πρετεντέρη, και κατά την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που σας έχει καταλάβει, τον εκφράζω πολύ περισσότερο από ότι εσείς, γιατί εγώ τιμώ τη δημοκρατία, τιμώ τη δημοκρατία και με έχουν τιμήσει οι συμπολίτες μου, δεν με έχουν τοποθετήσει πουθενά. Αυτό είστε εδώ και με έχουν εκλέξει οι συμπολίτες μου. Είστε εδώ μισή ώρα και αντιδικείτε για όλα. Διαρκώς. Είστε μισή ώρα και αντιδικείτε για όλα. Για τη συνέντευξη του Ευαγγελάτου, για το τι είπε η Σαράφογλου, για το τι είπα εγώ, για το τι έγραψα εγώ. Τόσο πολύ φοβάστε, κύριε Πρετεντέρη. Φοβάμαι, κύριε Πρετεντέρη. Είναι ωραία να τα γράφουμε στην
προστασία των αφεντικών μας. Δεν είναι ωραίο όμως να ακούμε τον αντίλογο. Δεν έχω φοβηθεί πολύ πιο επικίνδυνο. Ωραία, τότε σταματήστε να μιλάτε την ώρα ακριβώς. Θα μπορούσατε να πάτε στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη κάποια στιγμή και να τα πείτε όλα αυτά. Εδώ δεν σας καλέσαμε γι' αυτό. Αναμένουμε ειλικρινά να δούμε την πολιτική σας τοποθέτηση, τι εκπροσωπείτε, τι πρεσβεύετε. Χαίρομαι που αναμένετε να σας πω κάτι. Δείτε την πολιτική μου τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής περιμένει να ενημερωθεί. Η λαϊκή ενότητα οι συνεντεύξεις αυτές, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν γίνονται για να μαλώσουμε οι τρεις μας. Γίνονται για να γίνει σοφότερος αυτός που μας βλέπει. Βέβαια, αυτό είναι μια ευχάριστη αλλαγή και μακάρι αυτό που είπατε να το κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να συνεχίσω όμως λέγοντας τα εξής. Λέγοντας τα εξής. Δεν σας άκουσα, κύριε Πρετεντέρη. Λέω, χθες το βράδυ είχαμε τον κύριο Λαφαζάνη καλεσμένο. Και λοιπόν. Λέω, μου είπατε να το κάνουμε και το προηγούμενο διάστημα. Σας λέω, μόλις χθες είχαμε τον κύριο Λαφαζάνη. Ναι. Επομένως, εξηλαιώνεστε για όλη την προπαγάνδα που έχετε. Δεν έχω τίποτα να εξηλαιωθώ, κύριε Πρετεντέρη. Δεν έχω καταλάβει λάθος. Προηγούμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχετε καταλάβει λάθος. Πάμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα ήθελα να πω τα εξής στον κύριο Ευαγγελάτο σε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή του. Πρώτον. Η φιλοξενία έτσι όπως την εννοείται είναι με ξένα κόλληβα. Δεύτερον, υπάρχει ένας λαός ο οποίος επομίστηκε ένα χρέος το οποίο του φόρτωσαν εκείνοι που παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους, εκείνοι οι οποίοι συνύψαν συμβάσεις διαφθοράς και διαπλοκής, εκείνοι όλοι που έκαναν πάρτι στην πλάτη του επί 4 δεκαετίες. Και εκείνη ήταν το σύστημα ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που από το 1974 μέχρι το 2014 με διάφορα υποστηλώματα τα τελευταία μνημονιακά έτη διακυβέρνησαν τη χώρα αυτή. Αυτό το χρέος δεν είναι άποψή μου και δεν είναι σωστό να λέτε είναι άποψή σας, είναι πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που συγκροτείται από έγκριτους επιστήμονες από όλη την Ιφίλιο. Οι οποίες είναι επιλέξατε, διορίσατε και τις οποίες προεδρεύατε. Και εσείς την λιδωρήσατε ακριβώς γιατί φοβάστε το πόρισμά της. Η επιτροπή είναι δική σας. Η επιτροπή αυτή κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο εκθέτηκε εσάς, διότι από το 2010 όπως αποδείχθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γνώριζε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ακόμα δεν έχουμε πάρει τα ονόματα των δημοσιογράφων που σεμιναριάζονταν. Αλλά είμαι βέβαιη ότι ανάμεσα σε αυτούς που ενοχλήθηκαν από την έρευνα θα βρούμε πολλά ενδιαφέροντα πρόσωπα. Σε κάθε... Τώρα βλέπω ότι σταματήσατε να μιλάτε. Όχι, δεν μιλάω. Εγώ τώρα βλέπω δημοσιογράφους. Σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Σε κάθε δε περίπτωση το πόρισμα της επιτροπής αυτής χαιρετίστηκε από τον ανεξάρτητο. Τι είπατε? Από τους ιδίους. Από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την ειδική επιτροπή, την ad hoc επιτροπή του ΟΗΕ για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της οποίας πρόεδρος είναι ο κ. Σταυρόπουλος, από πλήστες αρχές και διεθνείς οργανισμούς που παίρνουν στα σοβαρά την προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες. Υπέβαλα ένα ερώτημα, κύριε Κωνσταντοπούλου. Εσείς κάνατε εκείνη την περίοδο αυτήν την επιτροπή, την συγκαλέσατε, υπήρξε ένα πόρισμα. Ταυτόχρονα όμως εκείνη την περίοδο η ελληνική κυβέρνηση και μετέπειτα η Βουλή, της οποίας ήσασταν πρόεδρος, ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία ένα μνημόνιο το οποίο αποδέχεται αυτό το χρέος. Αυτό θέλουμε να σχολιάσετε πολιτικά αμέσως. Για να δούμε γιατί συνέβη αυτό και τι από εδώ και πέρα μπορεί να είναι. Η συντριπτική πλειοψηφία στην οποία αναφερθήκατε και η οποία αποτελεί οδυνηρή αποτύπωση της μνημονιακής στροφής και πάρα πολλών βουλευτών που εξελέγησαν με άλλο πρόγραμμα και με άλλες δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό συγκροτείται από βουλευτές που έχουν ξαναψηφίσει μνημόνια και από πολιτικές δυνάμεις που έχουν ψηφίσει μνημόνια, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, από το ποτάμι που εν πολλής εκπροσωπεί το παλαιοπολιτικό σύστημα, το σύστημα Σιμίτη, αγωνιά για την ανάδειξη και ανάσυρση από τα σεντούκια όλων των φοβερών προσωπικότητων που υποστήλωσαν το σύστημα αυτό, και ψηφίστηκε δυστυχώς και από βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μία ένσταση. Ψηφίστηκε όμως από όλους. Αντίθετα, αυτό είναι η συμφωνία. Μα γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά να κάνω μια παρέμβαση. Γιατί θέλω τώρα που θα πω για τη λαϊκή ενότητα να κάνετε παρέμβαση. Να εντοπίσω τώρα κάτι. Που θα πω ότι αυτοί που δεν το ψήφισαν και που στάθηκαν συνεπείς είναι οι βουλευτές οι οποίοι συγκρότησαν τη λαϊκή ενότητα
και μια σειρά από βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν τις προγραμματικές δεσμεύσεις με τις οποίες ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού και μπορεί σήμερα να μην συγκροτούν, να μην συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Ενότητας, αλλά πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζουν. Ωραία. Τώρα με διακόψετε. Όχι, σας διακόψα και θέλω να κάνω μια επισήμανση και θέλω να ακούσω το σχόλιο σας για αυτήν. Όμως, επειδή όλοι οι βουλευτές, με βάση το Σύνταγμα, εκπροσωπούν τους Έλληνες πολίτες στο Κοινοβούλιο. Το ΔΕ μνημόνιο το διαπραγματεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι κάποιοι βουλευτές. Πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε η υπουργική αντιπροσωπεία και τελικά το ψήφισαν πάρα πολύ. Συντριπτική πλειοψηφία, περισσότερα από τα 2/3 της Βουλής. Ναι. Εννοώ λοιπόν, και εκεί θέλω το σχόλιο σας, ότι έχει μια ευρύτατη νομιμοποίηση αυτό το θέμα. Το αντίθετο. Κρέους. Θα σας απαντήσω ευθέως. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια εκπεφρασμένη λαϊκή βούληση από τους βουλευτές αυτούς εναντίον αυτού που εσείς έχετε κάνει. Και είναι νόμιμο. Όχι, κύριε Βαγγελάτο, δεν είναι νόμιμο. Νόμιμο και, η νομιμοποίησή του. Φορές να το πείτε είναι νόμιμο και άλλες τόσες οι άλλοι δύο συνάδελφοί σας δεν πρόκειται να γίνει νόμιμο. Καταρχάς, επειδή όπως είπατε. Όχι το χρέος ότι είναι νόμιμο, η διαδικασία ψηφοφορίας. Το μνημόνιο. Όχι, η διαδικασία. 200 φορές να το πείτε. Η διαδικασία ψηφοφορίας. Να είναι σαφές τι εννοώ. Και, η διαδικασία ψηφοφορίας. Να το πείτε. Στο θέμα του χρέους, κύριε Κωνσταντοπούλου. Στο θέμα του χρέους είμαστε μαζί σας. Μακάρι να είναι παράνομο. Τα 2/3 παραπάνω των βουλευτών ψήφισαν ότι είναι νόμιμο. Καταλαβαίνετε ότι αν είναι παράνομο, που είναι παράνομο, αθέμητο, επονίδιστο, απεχθές και μη βιώσιμο, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι θα τα πληρώσουν μια τα σπασμένα και θα δεν θα αυτό. Τα πληρώσουν. Εσείς νομικός είστε, αν δεν απαντώμε. Συγγνώμη. Ποιος αποφασίζει τι είναι παράνομο νόμιμο. Κύριε Πρετεντέρη, αφήστε να ακουστεί αυτό το οποίο. Ποιος θα αποφασίζει να μου πείτε μόνο. Συνεχεία θα σας απαντήσω. Ευτυχώς δεν αποφασίζετε εσείς. Πάλι μακάρι αποφασίζω εγώ και θα σας το χάριζα το χρέος. Αλλά παρόλα αυτά. Πέστε μου ποιος θα αποφασίζει. Ούτε ο κύριος Μπόμπολας, ούτε ο κύριος Ψυχάρης, ούτε εσείς. Εγώ προσωπικά θα σας το χάριζα, δεν ξέρω τι θα κάνει η άλλη κύριε. Εγώ θα σας το χάριζα. Ούτε η, κυρία Λαγκάρντ, ούτε ο κύριος Σόιμπλε, ούτε ο κύριος Γιουνκέρ, ούτε ο κύριος Τούσκ. Ποιος αποφασίζει, κύριε Κωνσταντοπούλου, ποιος αποφασίζει αν ένα χρέος είναι παράνομο, νόμιμο, απεχθές ή δεχθές. Η δεχθή είναι τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται σε βάρος της χώρας. Απεχθές λέγεται το χρέος, θα σας τα πω, θα σας τα εξηγήσω. Μπορεί να είναι και η δεχθές. Αφού βλέπω ότι έχετε αρχίσει να ενδιαφέρεστε για την ουσία. Θέλω να μάθω κι εγώ ποιος θα μας το χαρίσει το χρέος. Πώς είπατε. Θέλω να μάθω ποιος θα μας χαρίσει το χρέος. Ποιος θα μας χαρίσει. Ναι. Τι εννοείτε. Κάποιος θα το βγάλει παράνομο. Κερνάτε χρέος στις νέες γενιές. Κερνάτε χρέος στις νέες γενιές και ανεργία και έλλειψη προοπτικής και λέτε ότι θα μας χαρίσει. Το δικό σας χρέος δεν θα σας το χαρίσει κανείς. Το χρέος εκείνο, το δικό σας χρέος δεν θα σας το χαρίσει κανείς. Περιμένω κάποιος να το κηρύξει παράνομο και να χαρίσει το χρέος. Περιμένω να το κηρύξει κάποιος παράνομο. Εκείνων που κατέστρεψαν τη χώρα το χρέος δεν θα τους το χαρίσει κανείς. Ποιος θα το κηρύξει παράνομο, θα μου πείτε. Εκείνοι που βρίσκονται στη λίστα όπως ο κύριος Μπόμπολας, όπως η ιδιοκτησία του σταθμού σας, δεν θα μετακυλήσουν τη ζημιά που έχετε έγινε στον ελληνικό αυτό, λαό. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα μετακυλήσουν την ζημιά που έγινε στον ελληνικό ποιος λαό θα κηρύξει το χρέος για να παράνομο, πληρώνει κύριε για τη φοροδιαφυγή. Ποιος τώρα, θα κηρύξει το χρέος παράνομο, να απαντήσω, το κήρυξε ήδη η Επιτροπή. Ποια Επιτροπή? Η Επιτροπή της Βουλής. Αυτό αυτή την οποία αυτό. Λιδωρείτε. Δεν το πληρώσουμε πια αφού το κήρυξε. Ασχολείται δε ήδη με αυτό ο ΟΗΕ. Ο ΙΕ στον οποίο δόθηκε δυστυχώς ψήφος αποχής από την ελληνική αντιπροσωπεία, μολονότι η Ελλάδα έπρεπε να ψηφίσει υπέρ των συμφερόντων. Το ερώτημα που έκανα, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι θέλω το εξής. Θέλω να απαντήσω επειδή, στο ερώτημά σας, κύριε. Επειδή η πολιτική Βαγγελάτια. Είναι η τέχνη του εφικτού, κάνατε όχι, μια προσπάθεια. Ένα λεπτό, ακούστε με. Κάνατε μια προσπάθεια. Αυτό όμως που εσείς κάνατε είναι κατώτερο από το ότι πάνω από τα 2/3 της Βουλής, δηλαδή εκλεγμένοι θέλω εκπρόσωποι, θέλω να σας απαντήσω, αλλά ψήφισαν. Παρεμένει άρα με βάση το σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών, ισχύει αυτό που έκαναν εκείνοι. Λοιπόν, να Νίκο, σας απαντήσω. Κυρία Κωνσταντοπούλου, επιτρέψτε μου λίγο. Θέλω, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως για να μην σας διακόψουμε. Ακούστε με λίγο. Ναι, αμέσως μετά το διάλειμμα για να μην διακόψουμε το συλλογισμό σας. Σύντομες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγα λεπτά.